Κοιτάξτε, νομίζω έχει να ξανακρατήσουμε και ορισμένα στοιχεία ή εκτιμήσεις που υπόθηκαν και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Γιατί είναι δεδομένη, καταγράφεται, τη βλέπουμε καθημερινά αυτή τη δυσπιστία, αν θέλετε, την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Θα έλεγα ακόμα και την απόρριψη μιας μερίδας των πολιτών. Και κατά τη γνώμη μας αυτό είναι φυσιολογικό, έχει βάση. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν είναι εκείνο το απάνεμο λιμάνι του που υπόσχονταν οι κυβερνήσεις και στη χώρα μας και άλλου. Αντίθετα, έχει βάλει τη σφραγίδα της, φαρδιά πλατιά, σε όλες τις πολιτικές αντιλαϊκές ως επιτοπλίστων που καταγράφονται στην καθημερινότητα των εργαζόμενων στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες. Σήμερα, μάλιστα, ο Ριζοσπάσης κυκλοφορεί στο εξώφυλλο με ορισμένα στοιχεία από το Συμβούλιο Επιθεωρητών Εργασίας που καταγράφει ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το 2017, το 55% των συμβάσεων εργασίας που καταγράφονται στη χώρα είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Ναι. Αυτή είναι μια πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η λογική της κινητικότητας, η λογική της ανταγωνιστικότητας, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι κερδοφόρες και την ίδια στιγμή ο μέσος πολίτης, ο μέσος εργαζόμενος να ζει σε μια κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Από αυτή τη σκοπιά, κατά τη γνώμη μας, και ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα, ας το πω έτσι, σοσιαλδημοκρατική στην φιλελεύθερη μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων αυτών, αυτές οι πολιτικές, οι οποίες έχουν ψηφιστεί και υλοποιούνται, αν θέλετε, σε ένα βάθος χρόνου πια, ξεκινώντας από τη συνθήκη του Μάστριχτ του 1992, την συνθήκη της Λισάβωνας το 2000, αργότερα το Σύμφωνο Σταθερότητας για το Ευρώ, φέρνουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή και των ΜΕΝ και των ΔΕ. Άρα, κατά τη γνώμη μας, σε αυτές τις εκλογές το διακύβευμα είναι πως αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια, αυτή η αγανάκτηση του κόσμου που υπάρχει πραγματικά, να μην σκορπίσει σε νέες υποσχέσεις, να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών τους. Και αυτό μπορεί να γίνει με ενίσχυση των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το προηγούμενο διάστημα όχι μόνο ενημέρωσε και αποκάλυψε για αυτά που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές, ας το πούμε έτσι, δεν φτάνουν και άμεσα στον κόσμο, αλλά επεδίωξε και έδωσε όλες τις δυνάμεις για να οργανώσει και την πάλη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Εσείς, κύριε Τσίμα, καταδικάζετε στο σύνολο την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις πολιτικές, είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μια καθαρή θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη. Είναι μια συμμαχία των λίγων ενάντια στους πολλούς, οι οποίοι δουλεύουν σαν τους σκύλους όλη μέρα για να βγατένουν τα κέρδη των λίγων. Και από αυτή τη σκοπιά, σε αυτή τη γαλέρα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καθένας πρέπει να κρίνει την πορεία της και την προοπτική της με βάση τη θέση της. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι λοιπόν που τραβάνε κουπί στη γαλέρα αυτή, πρέπει να κρίνουν με βάση τη δική τους θέση και τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί δεν μπορεί σήμερα, εν έτη 2019, σε μια Ευρώπη που παράγεται απίστευτος πλούτος καθημερινά, να ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε για στοιχειώδεις ανάγκες, για στοιχειώδεις δικών. Χθες μάλιστα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, με επικεφαλής τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Αττικής, τον Γιάννη τον Πρωτούλη, παρουσίασε τις θέσεις λαϊκής εισπύρωσης για τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας. Ναι. Για να μην θυμόμαστε κάθε φορά μετά το κακό τα προβλήματα και να ζητούμε πολιτικές ευθύνες. Mm-hmm. Εδώ η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής. Κόστος όφελος. Γιατί στα μέτρα πυροπροστασίας, για παράδειγμα, διόδια δεν μπαίνουν. Θεωρούνται μέτρα τα οποία πολλά από αυτά είναι, πώς τα λένε, μη ανταγωνιστικά, μη κερδοφόρα, μη ωφέλιμα για τις επιχειρήσεις και την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει με βάση τις δικές του ανάγκες. Θα ανταποκριθεί ο κόσμος, γιατί στις εκλογικές αναμετρήσεις των μνημονίων και με δεδομένη σταθερή θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ και δεκαετίες, τα ποσοστά του κουκουέ δεν αυξήθηκαν. Γι' αυτό είμαστε εδώ και συζητάμε. Γιατί υπάρχει πλέον πειρά συγκεντρωμένη και βέβαια υπάρχουν και ορισμένα μηνύματα. Οι πρόσφατες, ας πούμε, οι πιο πρόσφατες εκλογές που έχουν γίνει, που είναι αυτές για παράδειγμα των πανεπιστημίων, οι οποίες καταγράφουν μια σαφή άνοδο της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας που στηρίζουν οι δυνάμεις ΣΥΚΝΕ, δείχνει σε επίπεδο νεολαίας μια σαφή άνοδο του κομμουνιστικού
των θέσεων αυτών, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες παρατάσεις που είναι σταθερές. Ναι, αυτό το κύριο, ναι, πρέπει γενικά, να κατά τη γνώμη μας να εκφραστεί και να εμπιστευτεί ο κόσμος τη δική του δύναμη και τη δυνατότητα που έχει, αν οργανώσει την πάλη του και εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να δει σημαντικές ριζικές αλλαγές στη ζωή του, να ορθώσει εμπόδια, να ξεπεράσει αυτή τη μυρολάτρια που του λένε όλοι ότι τίποτα δεν γίνεται και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. 2 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση, και έτσι είναι, δεν το αμφισβητούμε, μοιράσε προς τα λαϊκά στόματα, να εκπλώντας τη φτώχεια θα συμπλήρωνα. 12 δισεκατομμύρια είναι το πλεονάσμα που καταγράφεται αυτή τη στιγμή, 4,4% πρωτογενές πλεονάσμα. Ένα το κρατούμενο. Παίρνει τα 12, δίνει τα 2, χώρια όλα τα υπόλοιπα που προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως για παράδειγμα 38,5 δισεκατομμύρια έμεση φόρη. Ένα αυτό. Δεύτερο, το μνημόνιο μπορεί να τελείωσε, οι μνημονιακοί νόμοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Και γι' αυτό και η καθημερινότητα των ακροατών, των τηλεθεατών μας, των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων παραμένει σταθερή. Αυτή τη στιγμή, με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ένας αυτοαπασχολούμενος πληρώνει πάνω από το 50% του εισοδήματός του σε φορεία, ασφαλιστικές εισφορές, τελεπιτιδεύματος, έμφυες, κέρατα κτλ. Και την ίδια στιγμή έρχεται η κυβέρνηση για να περιορίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και λέει: σου φέρνω τις 120 δόσεις, κρύβοντας ότι για κάθε ένα ευρώ που κόβει, κόβει και ένα ευρώ από τη σύνταξη. Και στη γωνία περιμένει το κέντρο έσφραξη ασφαλιστικών εισφορών για να θέσει θέμα κατασχέσεων πληστηριασμών ακόμα και από 500 ευρώ χρέη. Ήδη αυτό το πράγμα γίνεται καθημερινά. Και όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία, για να τα πούμε και αυτά, η οποία λέει ότι είναι το κόμμα της επιχειρηματικότητας, ούτε αυτό που αμφισβητούμε, και ότι θα μειώσει τη φορολογία, εννοεί τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί όσον αφορά τις μικρές, των αυταπασχολούμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων συνταξιούχων εργαζόμενων, με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας ξεπουπουλιάστηκαν οι αυταπασχολούμενοι και πληρώνουν φορολογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γι' αυτό ισχυρό κουκουέ, για να στείλουμε απάντηση και μήνυμα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που θα συνεχίσουμε. Να είστε καλά.